Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτός είναι ο Λάκη και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Με βλέπετε έτσι αμπηγέ, γιατί είμαι καλεσμένη σε μία βιντεοσκόπηση για ένα podcast. Περισσότερα θα μαθαίνετε στο μέλλον. Όχι δικό μου podcast, είμαι καλεσμένη σε ένα καινούριο podcast που κάνει μια φίλη μου. Λοιπόν, θα μας τρελάνουν στο τέλος. Πόσο gaslighting παίζει στο flirt και στο dating και στα προξενιά. Πόσο gaslighting πέφτει και πόσο self-gaslighting κάνουμε εμείς οι ίδιες, οι ίδιοι, γιατί και άνδρες μπορεί να βρεθούν σε αυτή τη θέση, προκειμένου να προσπαθήσουμε να βγάλουμε νόημα μέσα από τα ασύστολα ψεύδη και την κοροϊδία στην ουσία. Κοροϊδία. Πω, πόσο καλά νιώθω που είμαι μακριά από αυτό. Ευτυχώς, πραγματικά. Λοιπόν, έχω μια γνωστή η οποία είναι 40 κάτι, δεν είναι και 41, 42, πόσο είναι. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα είναι single και θέλει να δημιουργήσει μια σοβαρή σχέση και θέλει οικογένεια. Ξέρει τι θέλει. Λέει, και ξέρει και το ύφος μου το θυμωμένο, γιατί έχει επιδείξει και τώρα και στο παρελθόν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με το είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρομαι να κάνω οικογένεια. Τι εννοώ με αυτό? Εγώ τα λέω και στο μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Αφού μου ζήτησε να κάνω βίντεο θα την ακούσει. Λοιπόν, ασχολιότανε πόσο καιρό limerance με έναν τύπο ο οποίος ήταν απλώς ευγενικός μαζί της. Λόγω της εργασίας του ήταν ευγενικός. Πόσες φορές να της πω, μάνα μου, ο μπάρμαν, ο γυμναστής, αυτός ο οποίος πουλάει υπηρεσίες, είναι πολύ ευγενικός με τις πελάτησες του, προκειμένου να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο μαγαζί του. Δεν σημαίνει ότι σε θέλει. Και μου έδειχνε και κάτι συνομιλίες τους, είδα και κάτι φωτογραφίες του και της λέω, μάνα μου, είσαι σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα έχει ετεροφιλικό ερωτικό προσανατολισμό? Εμένα ο άνθρωπος αυτός από αυτά που σου γράφει και από τις φωτογραφίες δεν μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος είναι gay straight, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο της έγραφε μου θύμιζε γραφή του αρκετούς ομοφιλόφιλους άνδρες οι οποίοι προκειμένου να διατηρήσουν μια καλή επαφή με μια κοπέλα με την οποία μπορεί να θέλουν να κάνουν παρέα ή ξέρω εγώ να είναι πελάτες σαν τους, να συμπεριφέρονται όμορφα και ευγενικά, αλλά όχι φλερταριστικά. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της ευγένειας και του φλερτ. Και εγώ προτιμώ τις περιπτώσεις στις οποίες είναι ξεκάθαρο το φλερτ. Τέλος πάντων, αυτή έχει τα λάθη της, γιατί θα μπώνεται από εξωτερικές εμφανίσεις, θα μπώνεται από, ξέρω εγώ, πώς να το πω, αυτός είναι, ξέρω εγώ, γνωστός, είναι καλός σε αυτό που κάνει, τέλος πάντων, όπως και να έχει. Έχει και αυτή τα λάθη της, με την έννοια του ότι άμα είσαι μια κοπέλα η οποία, σε όποια ηλικία και αν είσαι, δεν είναι η ηλικία της το θέμα, άμα είσαι μια κοπέλα η οποία θέλεις όντως να δημιουργήσεις μια οικογένεια, δεν σε νοιάζει να πας να καψουρευτείς το πιο ωραίο αγόρι της περιοχής σου ή το πιο γνωστό αγόρι της περιοχής σου κλπ. Θα ασχοληθείς να γνωρίσεις έναν καθημερινό άνθρωπο. Εντάξει, τέλος πάντων. Είπαμε τα δικά της λάθη. Λοιπόν, πριν λίγο καιρό μου λέει, ξέρεις, ένας γνωστός μου κάνει προξενιό με έναν πολύ καλή περίπτωση. Τι εννοείς πολύ καλή περίπτωση? Τον είδες? Μου λέει, όχι, δεν τον έχω δει από κοντά, αλλά έχω ακούσει γι' αυτόν ότι έχει κάνει αυτή τη σπουδή και την άλλη τη σπουδή και έχει επιτύχει αυτό στη ζωή του και το άλλο στη ζωή του, επαγγελματικά πάντα. Της λέω, για χαρακτήρα ξέρουμε? Μου λέει, μου είπε ο κοινός μας γνωστός ότι είναι πολύ καλό παιδί και κάνει για γάμο. Είπαμε, αυτή 40 έμπα, αυτός 40 φεύγα. Καλά, της λέω, το γνωρίζεις και βλέπεις. Μου λέει, δεν μ' αρέσει και πολύ εμφανισιακά. Τι λέω, δεν είναι πρόβλημα αυτό, γιατί είδαμε και τις περιπτώσεις στο παρελθόν που σου άρεσαν πολύ εμφανισιακά και τελικά έμαθες ότι είχαν αγόρια ήδη τους αντί
να ενδιαφέρονται για να κάνουν σχέση μαζί σου, παρόλο που σου τα έλεγα. Τέλος πάντων. Μου λέει, μιλάμε με μηνύματα και θα βρεθούμε. Δεν ζούσα στην ίδια πόλη. Ο προξενεμένος ζούσε σε μια άλλη πόλη. Τέλος πάντων, μιλούσαν, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση μου λέει, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσουμε. Θέλω τη γνώμη σου, είμαι σκασμένη. Της λέω, τι έγινε. Μου λέει, κοίτα, μιλάμε με αυτόν και είχαμε κανονίσει και την τάδε ημερομηνία να συναντηθούμε. Αλλά μου λέει, χθες το βράδυ του στείλε ένα μήνυμα και αυτός δεν απάντησε. Και την επομένη το πρωί μου γράφει, κοίταξε, νιώθω πίεση και δεν μπορώ κάθε φορά που μου στέλνεις εσύ μήνυμα εγώ να απαντάω. Και εγώ του είπα, ένα καληνύχτα σου είπα, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να πεις ένα καληνύχτα. Και μου είπε, αυτός που ξέρεις εσύ τι πρόγραμμα είχα εγώ, μου λέει, μου δείξε και τα μηνύματα, στα μηνύματα της τα είπε. Τώρα αυτό πια με ξεπερνά πολύ, μιλάνε από μηνύματα όλοι οι συγγραφείς. Λοιπόν, που ξέρεις τι πρόγραμμα είχα εγώ και είχα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και μία φίλη μου είχε ένα θέμα με την υγεία της και την πήγα στο γιατρό και το βράδυ κοιμήθηκα στο σπίτι της γιατί ο άνδρας της έλειπε ταξίδι και μπορεί να είχε καμιά παρενέργεια, ξέρω, επιπλοκή από το θέμα της υγείας που είχε και πρέπει κάποιος να την έχει έχω. Άιστα, λέω. Αυτός single, η φίλη του παντρεμένη, έλειπε ο άντρας της ταξίδι, δεν είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα, αυτή δεν είχε φίλες, δεν είχε κανέναν άλλον, είχε τον φίλο της τον ελεύθερο να πάει να μείνει σπίτι της μαζί της, μην τυχόν και έχει καμιά παρενέργεια από αυτό το θέμα που είχε με την υγεία της. Α, της λέω, μου λέει, τι εννοείς? Του λέω, δεν ξέρω, εσένα πώς σου φάνηκε? Μου λέει, πρέπει να είμαι πιο κατανοητική. Της λέω, τι πιο κατανοητική, κορίτσι μου? Δεν με αφορά εμένα. Στη θέση σου δεν θα με αφορούσε τι έκανε. Αυτό που θα με αφορούσε είναι το αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια επικοινωνία μαζί μου και φλιρτάρουμε προκειμένου να βρεθούμε, που μας έχουν κάνει προξενιό για σοβαρή σχέση, αν έχει έγνοια να στείλει ένα καληνύχτα όταν του στέλνεις καληνύχτα. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, εγώ θεώρησα ότι έληξε εκεί το πράγμα, γιατί αυτός της έστειλε μετά, ξέρεις, με πιέζεις και νιώθω μια πίεση και να χαλαρώσουμε λίγο και να ρεώσουμε λίγο και λέω, εντάξει, κατάλαβε αυτή ότι αυτός δεν γουστάρει. Μπορεί να γουστάρει περισσότερο τη φίλη του μαντρεμένη, ποιος ξέρει. Πραγματικά, δεν ξέρω αν είμαι σούπερ συντηρητικλά, αλλά εγώ προσωπικά, αν γνώριζα κάποιον με τον οποίο φλιρτάραμε και ο οποίος δεν απαντούσε το μήνυμα και ήταν χαμένος, ήταν έιγολ και ήταν χαμένος και δεν μπορούσαμε να το βρούμε πουθενά και μετά την επομένη ερχόταν και τσαντισμένος να πει ότι ξέρεις, εγώ ήμουνα καλός Σαμαρίτης και στο βράδυ έμεινα σπίτι της τάδε φίλης μου της παντρεμένης που έλειπε ο άντρας της, δεν θα το έπαιρνα και με την πιο καλή οπτική, ρε παιδί μου. Πες ότι όντως υπάρχει μια αγνή φιλία μεταξύ ενός σίγκολ και μιας παντρεμένης. Τόσο πολύ ήταν τραγικό, δεν μπορούσε να στείλει ένα καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Και σηκώνεται την άλλη μέρα το πρωί και είναι τσαντισμένος. Εμένα το μυαλό μου λογικά πάει στην πιθανότητα ή να μην συνέβη και καθόλου κάτι τέτοιο ή όντως να έχει σχέση με μια παντρεμένη. Να ήταν με την παντρεμένη εκείνο το βράδυ, επειδή ξέρω εγώ, ο άντρας της όντως μπορεί να έλειπε εκτός πόλης, να μην ήταν χτυπημένη η παντρεμένη με άλλο τρόπο, να ήταν ερωτοχτυπημένη μαζί του και να είχε έγνοια αυτός, μην τυχόν και μας είδαν κάπου μαζί και να της πει αυτή την ιστορία, ξέρω εγώ. Γιατί θα σας πω την αλήθεια. Εγώ προσωπικά δεν λέω ψέματα. Δεν με γυρνάει η γλώσσα μου να πω ψέματα. Δεν ξέρω πώς λέει κάποιος ψέματα. Όμως, λόγω της δουλειάς μου ως ψυχολόγος, έχω συναντήσει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι λένε ψέματα και οι οποίοι παραμυθιάζουν τους άλλους και δεν λένε την αλήθεια και δεν λένε ακριβώς τι συνέβη και λένε κάτι το οποίο τους κάνει να φαίνονται καλοί στα μάτια των άλλων και έχουμε τεράστιο θέμα με την επικοινωνία, δεν επικοινωνούμε και αν ένας άνθρωπος είναι ειλικρινής και μιλάει ειλικρινά και αυτά που λέει τα εννοεί, έχει τεράστιο μπέρδεμα όταν φλερτάρει και επικοινωνεί με ανθρώπους οι οποίοι
το ένα ψέμα το καλύπτουμε άλλο ψέμα και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, εγώ της είχα πει τότε, αυτός ο τύπος σου δείχνει στην πράξη ότι δεν γουστάρει. Αν γούσταρε, δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά. Δεν θα έμπαιρνες εσύ στη διαδικασία να αναστατωθείς, να ανησυχήσεις και δεν θα σου λέγε πως τον πρίζεις. Γιατί ένας άντρας ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για μια γυναίκα, λαχταράει να μιλήσει μαζί της. Δεν τη λέει με πρίζεις επειδή μου στείλες το βράδυ μήνυμα για καληνύχτα και δεν σου απάντησα και την άλλη μέρα το πρωί ανησύχησες μήπως δεν είμαι καλά. Δεν με τρελάνω. Και οι γυναίκες έχει που το κάνουν. Εγώ έχω δει μπροστά στα μάτια μου. Μπροστά στα μάτια μου. Να μου λένε, ήμουνα με άλλον και μου έστελε μήνυμα ο άλλος και εγώ δεν το απαντούσα γιατί ήμουνα με τον άλλον και μετά τον έβγαλα και τρελό από πάνω ότι είναι πρίχτης. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν άνθρωποι του ψεύδους παντού. Έχει ανθρώπους που το ψέμα το έχουν καραμέλα. Οπότε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για τους καινούριους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Και όταν γνωρίζουμε έναν νέο άνθρωπο, όταν φλερτάρουμε, στην ουσία περνούμε από τη σιόν έναν άνθρωπο για να δούμε αν είναι κατάλληλος άνθρωπος να μπει μέσα στη ζωή μας, στην περίπτωση που θέλει και αυτός να μπει μέσα στη ζωή μας. Τον περνάμε από τη σιόν, μας περνάει από τη σιόν. Εγώ προσωπικώς έχω τη γνώμη ότι αν ο άλλος δείξει ότι είναι αγενής, αλαζόν, με δικαιωματισμό, τι δικαιωματισμός είναι αυτός, δεν θέλω να δίνω αναφορά σε κανένα. Άμα στέλνεις εσύ μήνυμα και φλερτάρεις είναι καλά. Άμα στείλει η κοπέλα να φλερτάρει και εσύ δεν απαντάς επειδή είσαι με μία παντρεμένη που έλειπε ο άντρας της από την πόλη και κοιμήθηκε σπίτι της και είπες ότι κοιμήθηκε σπίτι της επειδή είχε κάτι, αλλά μπορεί και να μην είχε κάτι, μπορεί να είχατε κάτι. Ποιος έγινες ξαφνικά ο πρίγκιπας και λες νιώθω πίεση. Νιώθεις πίεση ή πίνεις σφίχτου. Άντε. Τέλος πάντων. Η άλλη δικιά μου η βλαμμένη, ξέρει πως την αγαπάω και δεν νομίζω να έχει θέμα να τη λέω βλαμμένη, αφού η ίδια μου στέλνει μηνύματα σήμερα και μου λέγει είμαι πανηλήθεια, όχι απλώς ηλίθεια, πανηλήθεια, τέλος πάντων. Εγώ θεώρησα ότι αυτή κατάλαβε, τίποτα. Έρχεται τώρα, μετά από κάμποσες μέρες και μου λέει, τα έχω κάνει όλα λάθος. Τι λέω, τι εννοείς μάνα μου, τα έχεις κάνει όλα λάθος. Μου λέει, είδα το βίντεο που είπες ότι ασφαλής δεσμός και ανασφαλής δεσμός και ο αγχώδης δεσμός και νομίζω είχα αγχώδη δεσμό και έδιωξα αυτόν τον άνθρωπο από τη ζωή μου που είχε ασφαλή δεσμό. Δηλαδή από τον gaslighting που της έκανε αυτός, γιατί gaslighting σημαίνει παραποίηση της πραγματικότητας με σκοπό την ψυχολογική χειραγώγηση, δηλαδή σε βγάζω τρελό και σε κάνω να πιστεύεις ότι είσαι και τρελός, πέρασε στο self-gaslighting αυτή, πέρασε στο να κάνει ίδια gaslighting στον εαυτό της. Είδε το βίντεο προχθές, πότε ήταν, χθες, προχθές, τώρα το βίντεο το γυρίζω Δευτέρα, εσείς θα το δείτε Τρίτη. Είδε το βίντεο την Κυριακή που έλεγα για τον ασφαλή δεσμό, τον ανασφαλή δεσμό και πώς ένας άνθρωπος που έχει ανασφαλή δεσμό, άμα γνωρίσει κάποιον μια ασφαλή δεσμό, πώς πρέπει να το διαχειριστεί κλπ. Και αμέσως ταυτίστηκε, θεώρησε ότι αυτός ο μαλάκας, sorry, είχε ασφαλή δεσμό. Τι ασφαλής δεσμός είναι αυτός? Η αποφευκτικότητα σε όλο της το μεγαλείο. Αμέσως θεώρησε ότι αυτός είχε ασφαλή δεσμό και ότι αυτή είχε ανασφαλή δεσμό και αχώδη. Αυτή όντως έχει ανασφαλή δεσμό και αχώδη. Και αποφευκτικό δεσμό έχει και αυτή, γιατί αν πας και ρωτεύεσαι ή παθαίνεις λίμεραν με ακατάλληλους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για σένα, ανθρώπους που δεν σου αρέσουν, ανθρώπους οι οποίοι είναι φως φανάρι και αν δεν είχες τυφλωθεί από το λίμεραν θα το βλέπεις ότι δεν ενδιαφέρονται για γυναίκες. Τότε να πεις ότι έχεις αγχώδη. Έχεις και αποφευκτικό όμως. Με αυτόν τον τρόπο λέω ότι άνθρωποι που έχουν τάσεις συνεξάρτησης μπορεί να έχουν αποφευκτικό δεσμό. Γιατί ερωτεύονται ή φαντασιώνονται ότι ερωτεύονται, παθαίνουν λίμεραντς με ανθρώπους που δεν είναι διαθέσιμοι. Καθιονδήποτε τρόπο. Τέλος πάντων, θυμήθηκε αυτή τώρα, μετά που είδε το βίντεο, να του στείλει μήνυμα και να δικαιολογηθεί και να πει συγγνώμη που ήμουνα πιεστική και συγγνώμη που δεν σεβάστηκα και... Και βγαίνει ο άλλος από πάνω λάδι και της λέει, κοίταξε μου φαίνεσαι πάρα πολύ καλή κοπέλα και απορώ πως δεν είσαι παντρεμένη. Εννοείται ότι αυτό είναι νέγκινγκ. Είναι νέγκινγκ αυτό.
του μου φαίνεσαι πάρα πολύ καλή κοπέλα και απορώ πως δεν είσαι παντρεμένη, είναι ξεκάθαρα νέκινγκ. Γιατί εμέσως πλησαφώς θέλει να της πει κάποιο πρόβλημα έχεις εσύ που δεν είσαι παντρεμένη. Ότι έχει αυτή πρόβλημα έχει, αλλά στην περίπτωση τη δικιά τους η κουβέντα δεν προχώρησε γιατί αυτός δεν είναι αυτός που λέει πως είναι. Τέλος πάντων. Μου φαίνεσαι πολύ καλή κοπέλα και απορώ που δεν είσαι παντρεμένη. Σίγουρα θα βρεις κάποιον ο οποίος να ενδιαφέρεται για σένα με τον ίδιο τρόπο που ενδιαφέρεσαι για αυτόν. Αλλά κοπέλα μου, εσύ τα φτιάξες μαζί μου από τα μηνύματα και συμπεριφερόσουν σαν να είχαμε σχέση ενώ δεν είχαμε σχέση. Πω, από τον gaslighting πάει σύννεφο. Σύννεφο. Και εγώ μετά από όλα αυτά συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να έχω σχέση. Και συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να κάνω τις θυσίες που πρέπει να κάνει κάποιος για να έχει σχέση. Τώρα τα συνειδητοποίησες. Τον καιρό που προξενευόσου δεν τα συνειδητοποιούσες. Τον καιρό που ήρθε ο άλλος και σου είπε να σου προξενέψουν μια καλή κοπέλα που κάνει για γάμο, γιατί δεν του είπες ρε, εγώ δεν κάνω για γάμο. Δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν γουστάρω να έχω σύντροφο που να μου λέει καληνύχτα. Δεν γουστάρω να έχω σύντροφο που να θέλει μια συνέπεια στην επικοινωνία. Εγώ γουστάρω να πηγαίνω να μείνω σπίτι της παντρεμένης όποτε γουστάρω, όποτε λείπει ο άντρας της. Αυτό έπρεπε να του πεις. Και με ρωτάτε γιατί δεν κάνω προξενιά. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν κάνω προξενιά. Γιατί που ξέρω εγώ ότι αυτός που θα προξενέψω σε κάποιον άλλον όντως είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος και όντως είναι σύγκολ. Ένα σωρό ανθρώπους που τους βλέπεις και το παίζουν single, δεν είναι single. Έχουν κρυφές σχέσεις, έχουν παράνομες σχέσεις. Παράνομες σχέσεις εννοώ με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε σχέση. Ξέρω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και σου λέει ένα παλικάρι δύο μέτρα και είναι, δεν έχει παντρευτεί και δεν βρίσκει καμιά της προκοπής να παντρευτεί. Ερώτα να μάθεις. Μην υποθέτεις ότι δεν έχει βρει καμιά της προκοπής να παντρευτεί. Να υποθέσεις ή να σκεφτείς ότι μπορεί να έχει βρει κάποια της προκοπής να ερωτευτεί, αλλά αυτή κάποια της προκοπής να έχει ήδη προκόψει με κάποιον άλλον άντρα, οπότε και αυτός να βολεύεται με τη σχέση με μια παντρεμένη και να είναι ελεύθερος και ωραίος και να έχει και τα τυχερά του. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό το πράγμα το επικροτώ. Εγώ είμαι εναντίον της απιστίας και της κοροϊδίας είμαι εναντίον και της ψευτιάς είμαι εναντίον και του να βγάζουμε τους άλλους τρελούς είμαι εναντίον. Λοιπόν, ακούστε κοπέλια και κοπέλες. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που το ψέμα είναι καραμέλα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα σας πω μερικά πράγματα έτσι τσεκουράτα. Πρώτα απ' όλα, μην πιστεύετε ό,τι σας λένε. Έρχεται ο άλλος και σου λέει θα σου γνωρίσω ένα πολύ καλό παιδί, πολύ καλή περίπτωση που θέλει οικογένεια όπως θέλεις και εσύ. Το λέει αυτός που τον προξενεύει. Δεν ξέρουμε αν ισχύει. Μπορεί να το πιστεύει αυτός που προξενεύει, μπορεί και να μην το πιστεύει. Δεν ξέρουμε αν ισχύει. Περίμενε να δεις με τα μάτια σου. Όταν συναντήσεις τον άνθρωπο που σου προξενεύουν ή τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις κάνει match σε κάποια εφαρμογή γνωριμιών, να είσαι ο εαυτός σου και να πεις ξεκάθαρα, ξεκούτσουλα που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, είμαι αυτό και θέλω αυτό. Και θέλω ναι να μιλούμε. Τι σημαίνει να μιλάνε με τα μηνύματα ένα μήνα, δύο μήνες και μετά να βρεθούνε στα μηνύματα και στις βιντεοκλήσεις να λένε ένα σωρό συναισθηματικά πράγματα και όταν ξαφνικά ένας από τους δύο σταματάει να παίζει, γιατί στην ουσία ξέπαιξε το αγόρι, ο κύριος, ξέπαιξε το αγόρι μετά από το βράδυ που διανυχτέρευσε στο σπίτι της παντρεμένης φίλης του που έλειπε ο άντρας της και υποτίθεται η φίλη του είχε χτυπήσει. Μπορεί και να είχε χτυπήσει η γυναίκα, δεν ξέρω. Μετά από αυτό ξέπαιξε. Δηλαδή ενώ έστελνε και ο ένας και έστελνε και ο άλλος και υπήρχε μια συνέπεια στη φλερταριστική επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, ξαφνικά σταμάτησε να παίζει και αντί να πει κόρη μου, κάτι μου συνέβηκε και τα έχω ξαναβρει με την πρώη μου την παντρεμένη ή τα έχω ξαναβρει με μια πρώη μου, δεν είναι εκεί να πας να δώσεις πληροφορίες αν είναι παντρεμένη η πρώη σου ή αν είναι ελεύθερη. Κάτι άλλο μου έχει τύχει και επειδή ήρθε στη ζωή μου ένα πρόσωπο που έχω συναισθήματα εδώ και πολύ καιρό και ήδη είμαι θετικά προσκύμενος και διατεθειμένος προς εκείνο το πρόσωπο, sorry αλλά θα σταματήσω την επικοινωνία με σένα γιατί τα έχω ξαναβρει με την πρώη μου. Και να ξέρει η γυναίκα τι της γίνεται, να ξέρει πως δεν έχει κάνει κάτι λάθος αυτή, όχι να τη βγάζει τρελή.
και να τη λες, μου τα έχεις πρίξει και δεν μπορώ την πίεση και εσύ έχεις πρόβλημα και κάνεις σαν να έχουμε σχέση ενώ δεν έχουμε σχέση, ενώ εντωμεταξύ εσύ επικοινωνούσες κανονικά μέχρι το σημείο που σου ανάδοξε. Μου αναδόχνει σημαίνει αλλάζω γνώμη. Που άλλαξε γνώμη για δικούς σου λόγους, αλλά βγάζεις φταίξιμο πάνω στην κοπέλα. Φτάνει πια με αυτή την αλαζονία. Φτάνει πια με αυτό το δικαιωματισμό. Και να σας πω και κάτι. Αλαζονία και δικαιωματισμό αποκτούν οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κελεπούρια. Να σταματήσουμε να κάνουμε κελεπούρι τον κάθε άνθρωπο ο οποίος μόνο και μόνο επειδή είναι άνδρας, μόνο και μόνο επειδή είναι 40+ ή 30+ και είναι ελεύθερος, αυτό τον κάνει περιζήτητο. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού, όχι όλες ευτυχώς, να είναι με το σκεπτικό άνδρας να είναι και ότι να είναι. Το να παντρευτώ είναι αυτός σκοπός. Εντάξει παιδιά, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι δεν ζούμε στο 1950, δεν ζούμε στο 1960, δεν ζούμε στο 1970. Έχουν αλλάξει οι εποχές, η κοινωνία είναι τέτοια αυτή τη στιγμή που δύσκολα δημιουργείται μια υγιής ερωτική σχέση και ένας καλός υγιής γάμος, δύσκολα δημιουργείται. Και αν δεν είμαστε παντρεμένοι ή δεν είμαστε σε σχέση, δεν σημαίνει ότι είμαστε άχρηστοι άνθρωποι και ότι έχουμε πρόβλημα εμείς απαραίτητος, αλλά είναι ένα σημάδι των καιρών. Μου έγραφε μια κοπέλα χθες με στο Instagram, κυρία Θέκλα, είμαι 32 πόσο είμαι και όλες οι φίλες μου παντρεύονται και δεν νιώθω καλά. Έχετε βίντεο που να μιλάνε για αυτό το θέμα, την παρέπεμψα στο playlist με τίτλο «Θέλω να κάνω σχέση» και της είπα να ψάξεις σχετικά και τα βίντεο του καναλιού. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή που βιώνει η κοπέλα τούτη. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει ειδικά με αυτή. Είναι στην εποχή μας γίνονται λιγότεροι γάμοι, γίνονται λιγότερες σχέσεις, περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να είναι free will, θέλουν να είναι ελεύθεροι, θέλουν να μην έχουν πιέσεις, θέλουν να κάνουν ό,τι τους κατέβει, θέλουν να κάνουν μόνο σεξ, θέλουν να ζήσουν έρωτες και πάθη απαγορευμένα και τους ενδιαφέρει μόνο ο εγωισμός τους και δεν ξέρω ότι άλλο πρόβλημά τους. Όμως είναι μια πραγματικότητα ότι στη σημερινή εποχή δεν γίνονται σχέσεις όπως γίνονταν το 50, το 60, το 70, ακόμη και το 80, μην σας πω και το 90, δεν γίνονται πλέον. Και αυτό το ακούω και από όλο και νεότερα παιδιά. Οπότε, για να είμαστε καλά και να μην τρελαθούμε, πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτός που θα γνωρίσουμε ή αυτός που θα μας προξενέψουν να είναι ο κατάλληλος και να ζήσουμε το happily ever after, ευτυχισμένοι μετά από αυτό. Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και χωρίς σχέση. Σας λέω, είναι δύσκολες οι εποχές. Είναι δύσκολες οι εποχές, όσοι έχετε καλές σχέσεις προστατεύσετε σαν τα μάτια σας τα δυο. Και όσοι είστε μόνοι σας και όσες είστε μόνες σας, σταματήστε να προσβλέπετε στο ότι τα προβλήματα σας θα επιληθούν μόνο άμα ζευγαρωθείτε. Και γιατί είναι δύσκολο να ζευγαρωθεί κάποιος, αλλά και γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι γύρω μας single και θα μπορούσαμε να ζευγαρωθούμε μαζί τους, είναι ένα ψέμα και μια κοροϊδία από πάνω σκάτω, άμα πια και τσαντιστικά. Αλήθεια σας λέω. Δεν είναι έτσι σε άλλες κοινωνίες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι παντού έτσι. Υπάρχουν άλλες κοινωνίες, παγκοσμίως εννοώ, στις οποίες υπάρχει μια στροφή προς τη μονογαμικότητα, υπάρχει μια στροφή προς την οικογενειακή ζωή και οι άνθρωποι εκτιμούν την αγάπη. Υπάρχουν τέτοιες κοινωνίες. Και θεωρώ ότι είναι το επόμενο στάδιο και της δικιάς μας της κοινωνίας, ότι τώρα περνάμε μια περίοδο σύψης και μετά θα έχουμε μια αναγέννηση. Δυστυχώς πέσαμε στη σύψη. Τι να κάνουμε. Στην εκπνοή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλάκι! Δεν είμαστε στην άνθηση, είμαστε στην εκπνοή. Τι να κάνουμε, πρέπει να λέμε και βλακείς να γελάμε. Λοιπόν, αυτά. Εγώ πάω τώρα να συναντήσω τη Μαριλένη Σταυρού, την ηθοποιό,
την διασκεδάστρια, την γυναίκα η οποία προωθεί τη θετική εικόνα για το σώμα μας στην Κύπρο μέσα από τα social media της, για να λάβω μέρος στο podcast της. Δεν έχει πρόβλημα. Πού είναι το σκυλάκι? Πού είναι το σκυλάκι? Α, τρέχει. Α, νομίζει πως είναι κατσίκι. Νομίζει πως είναι κουνέλι. Νομίζει πως είναι ηθοποιός. Τι είσαι? Κοίτα εκεί, κοίτα εκεί, σούσμαν και κακό, Μαριλένη, κοίτα σούσμαν και κακό. Εν τον ταυτό για το σου. Α, νομίζω δεν τούτον, αλλά δεν ήθελα. Πάει. Πάμε, Λάκη. Ευχαριστώ, bye, bye, γεια, γεια.